είναι δυνατόν να μην την προσέξεις? Δεν χορεύει, σερβίρει. Και το πρωί τι κάνει, πού κοιμάται, πού τρώει, πώς ζει? Τα ερωτήματα ξεπηδούν απότομα, όπως όταν βλέπεις από ψηλά μια άγνωστη χώρα. Μόνο που η Άννα μένει δίπλα μας, σε ένα όμορφο διαμέρισμα μιας άσχημης γειτονιάς στο Κουκάκι. Τα έχεις κάνει όλα στη ζωή σου? Νομίζω ναι, όλα. Ξεκινώντας από Κατερίνη, ήρθα στην Αθήνα 10 χρονών και 13... Αγόρι, ναι, με τους γονείς μου. Και 13-14, όταν κατάλαβα ότι κάτι παίζει διαφορετικό, μπόρεσα να καταλάβω ότι είχα δύο δρόμους στη ζωή μου. Μπορώ να χρησιμοποιήσω τη λέξη θέλω? Ή θα ήμουν ένας πούστης στα 60 μου στο Ζάπιο, ή αυτό που είμαι τώρα. Και νομίζω ότι διάλεξα το καλύτερο. Δεν υπήρχε άλλο, είναι μονόδρομος. Τουλάχιστον για μένα. Ήταν μονόδρομος. Πώς αισθανόσουν δηλαδή 13-14 χρονών? Εντάξει, είναι μακρινές μνήμες. Πώς αισθανόμουν? Ξέρω και από τους γονείς μου και από τους οικείους μου ότι ήμουν ένα διαφορετικό παιδί. Δεν έπαιζα με τα αγόρια, έπαιζα μόνο με κορίτσια. Φλέρταρα με αγόρια. Φορούσα πιο εξαντρικ ρούχα, άρχισα να βγαίνω στην πλάκα, που ήταν καθαρά γκέι, όπως είναι το γκάζι σήμερα. Θες κι άλλα? Οι γονείς σου? Οι γονείς μου είναι ότι αν είμαι κάτι σήμερα στη ζωή μου σωστό για τα δικά μου κριτήρια, και εννοώ ότι δεν έχω σαπίσει μέσα από αυτό το όλο θέμα, το οφείλω στη μητέρα μου και στον πατέρα μου. Τρως μαζί τους τις Κυριακές? Όχι, γιατί ζουν στην Κατερίνη, έχουν φύγει πια μετά τη σύνταξη του πατέρα μου και πηγαίνω. Τους βλέπω κάθε καλοκαίρι, τώρα το Πάσχα που ανέβηκα πάνω, ξανά το καλοκαίρι, θα κατέβουν και αυτοί αργότερα. Ευτυχώς έχω πολύ καλές σχέσεις μαζί τους. Πώς αλλάζει σταδιακά η ζωή σου από τα 14 και μετά? 17 χρονών βγαίνω πεζοδρόμιο, συγκρού. Και σε σκληρές εποχές. Ποτέ δεν υπήρξε άντρας, δεν πρόλαβα. Το λέω, ενώ ότι δεν έχει κάνει κάποιο είδου επέμβαση. Όχι, τίποτα, ούτε καν ορμόνες. Ναι. Σαν αγόρι, ναι, ήμουν αρκετά αθυλιπρεπής, αλλά ήμουν αγόρι, κακά τα ψέματα. Στη συγκρού κάθισα 6 χρόνια, έκανα ορμονοθεραπεία. Και μετά αποφάσισα να κάνω την επέμβαση. Έξω? Καζαμπλάνκα. Συνολική επέμβαση. Αλλαγή φύλου. Την αλλαγή φύλου. Ναι, ναι. Στήθος είχα κάνει ένα χρόνο πριν. Τη μύτη μου έχω κάνει. Πολύ παλιά κι αυτή. Αλλά η ριζική αλλαγή ήρθε εκεί. Όχι εμφανισιακά όμως. Δηλαδή είναι ψευδαίσθηση αυτό που είχε ο κόσμος, ότι κάνοντας την αλλαγή φύλου αλλάζεις και εμφανισιακά. Αν σου δείξω φωτογραφίες πως ήμουν 25 χρονών, ίσως να γλυκαίνεις λίγο, γιατί φεύγουν εντελώς ανδρογόνα. Ίσως. Το μόλιο πλήγο, μάντεσαι un trago. Y hoy necesito el recuerdo matar. Sin un amigo, lejos del pago, quiero en su pecho mi pena volcar. Beba conmigo y si se maña, de vez en cuando mi voz al cantar. No es que la llore porque me engaña, yo sé que un hombre no debe llorar. Δύσκολος χαρακτήρας αυτός που έχει επιλέξει να αλλάξει φύλο? Δύσκολος χαρακτήρας, δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Εγώ είμαι εύκολος χαρακτήρας σαν άνθρωπος. Απλά πιστεύω ότι με τα χρόνια οι συμπεριφορές μας αναγκαστικά, επειδή είναι επίκτητες και δεν είναι κάποιες συμπεριφορές φυσιολογικές, ίσως να λιώνουν και το χαρακτήρα μας λίγο. Γιατί μην ξεχνάς, αντιμετωπίζουμε και πολλά προβλήματα, πολλές δυσκολίες που ένας νορμάλ άνθρωπος, καταλαβαίνεις τι εννοώ, ως προς τη σεξουαλικότητά του, τα έχει στο πιάτο. Εμείς πρέπει να παλέψουμε για κάποια αυτονόητα πράγματα αλλωνών. Ποια άλλα τόματα των αντρών κουβαλάτε και ποια προτερήματα των γυναικών? Δεν αισθάνομαι ότι έχω κάτι αντρικό μέσα μου. Τώρα από έξω μου, εξωτερικά, ποσός με ενδιαφέρει. Ίσως ένα πείσμα, μια δύναμη, που
πάντα λέω πώς το κατάφερες πάλι αυτό, πώς το κατάφερες, ένα πολύ ευαίσθητο άτομο. Αυτό νομίζω. Τώρα το γυναικό θα προφανεί, ξέρω. Όλα. Και τη ζήλια μου και την κτητικότητά μου και την ευαισθησία μου και την κρίνια μου. Και την οικοκυρωσύνη μου και την εργατικότητά μου. Η σχέση με τους άντρες, πέρα από την πορνεία. Καλή. Ενώ... Πολύ καλή, εντάξει, είναι σχέσεις, δεσμοί, και 4 και 3 χρόνια, και 2 και 1 μήνας. Και μια νύχτα. Σπάνια. Και έχει ένα νόημα αυτό, γιατί να το κάνω. Όταν στη δουλειά μου, όταν δούλευα, γιατί τώρα δεν εργάζομαι, μπορούσε να έρθει ο Θεός, ο Απόλλωνας, έστω και αν με πλήρωνε. Ζούσα αυτό που ζούσα εκεί μέσα. Γιατί να το κάνω μετά στην προσωπική μου ζωή, το ίδιο ακριβώς πράγμα, χωρίς λεφτά. Όσοι σε ξέρουν, ξέρουν την ιστορία σου. Και αν δεν την ξέρουν, τους τη λέω εγώ. Είμαι αυτή, έκανα αυτό, έκανα αυτό. Σου κάνω. Καλώς, δεν σου κάνω. Next. Έχεις ερμηνεία γιατί ένας άντρας που έχει μια σχέση με μια γυναίκα. Προσπαθεί να έχει μια εφημερή σχέση με... Είναι μεγάλη κουβέντα όντως αυτό που μου λες, γιατί η σεξουαλικότητα των ανθρώπων είναι τεράστιο κομμάτι. Κατ' εμέ, και μην ακουστεί κάπως αυτό, πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι, καλός ή κακός, μία ομοφιλοφιλία την κρύβουμε μέσα μας. Άλλοι την εξωτερική έχουν, όλοι όχι. Πώς θα γεράσεις? Πώς θα γεράσω? Ποιος ξέρει πώς θα γεράσει, πώς το φαντάζομαι εννοείς? Σίγουρα με την αδερφή μου κοντά, με τις φίλες μου. Τρασεξουαλ? Πώς τη δες? Λίγη. Και δεν διαχωρίζω τη θέση μου και καλά ότι εγώ βγαίνω από εκεί. Εκεί είμαι. Δεν ξεχνάω το παρελθόν μου. Με τίποτα. Απλά δεν έχω πολλά κοινά. Έχω φίλες. Και φίλους γκέι και φίλες και βγαίνουμε και διασκεδάζουμε. Αλλά πιο πολύ τα βρίσκω με κοπέλες. Είμαι πιο κοντά τους. Και με άντρες φυσικά.